Νέστορος είναι εδώ μαζί μου για να μας δώσεις Χριστόφορε όλη αυτή την εικόνα, θα μας τα εξηγήσει όλα, να δούμε τι έγινε και φυσικά να δούμε αν υπάρχουν κάποιες συλλήψεις μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε. Θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, Δημήτρη, να πούμε ότι τα επεισόδια ξεκίνησα λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, όταν ο παδί του Απόλλου, να έφτασαν με ελευθερία από τη Λεμεσό, ζήτησαν να μπουν εντό του γηπέδου χωρί να δείξουν την κάρτα φιλάθλου. Ε, αυτό προκάλεσε φυσικά την αντίδραση τη αστυνομία, ανταπάντησαν με πέτρε, έγινε χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία στην είσοδο του αγώνα και τελικά Δημήτρα οι οπαδοί αυτοί εισέβαλαν μέσα στο Ελευθερία χωρί κανένα έλεγχο με αποτέλεσμα όπω βλέπουμε και στι εικόνε μα να μετατρέπει το χώρο σε ένα αποπνιχτικό πεδίο, σε μια αποπνιχτική, σε ατμόσφαιρα, Μόσο, ναι. με αποτέλεσμα στο τέλο να εκδιωχθούν από το γήπεδο. Ωστόσο εκεί τα επεισόδια δεν σταμάτησαν. Υπήρχε δεύτερο γύρο επεισοδίων με τα μέλη τη αστυνομία. Μάλιστα οι ανεγκέφαλοι ε, στο σημείο όπου βρίσκονταν σταθμευμένα 10 περιπολικά, τα διέλυσαν στην Κύριο Λεξιά, έκλε, έκλεψαν τον εξοπλισμό και δακρυγόνα από μέσα, τα οποία στη συνέχεια Δήμητρα χρησιμοποίησαν εναντίον των ίδιων των αστυνομικών. Αυτόν είχε ω αποτέλεσμα των τραυματισμών τεσσάρων με πιο σοβαρά Γυναίκα αστυνομικά, αστυνομικό, η οποία χτυπήθηκε στο πόδι από κροτίδα ή από πυρσό. Αυτό μείνει να το δούμε. Φυσικά η γυναίκα είναι εκτό κινδύνου. Ναι. Να πούμε ότι τουλάχιστον 40 οπαδοί, οι οποίοι επέβαιναν σε λεωφορεία με κατεύθυνση στη Λεμεσό, ανακόπηκαν και οδηγήθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση Λευκοσία, όπου εκεί θα γίνει ταυτοποίηση. Και από αυτήν την ταυτοποίηση θα προκύψει αν θα έχουμε συλλήψει Δημητρά. Να πούμε ότι ζημίε δημιουργή. Προκλήθηκαν, προκλήθηκαν, και στον γύρο χώρο, στο σταθμό του ΟΣΕ. Της ΟΣΕ στα γραφεία τη ΟΣΕΛ, καταστράφηκαν που όταν. Ακριβώς, από το Ακριβώ ναι. λεωφόρο Λευκοθέου, καταστράφηκαν όταν πυρπολήθηκαν από του ανεγκέφαλου, έβαλαν φωτιέ, εξοπλίσαν πέτρε. Γενικά εικόνα έξω από το Ελευθέρεια θύμιζε, όπω είπαμε, εμπόλεμη ζώνη με την αστυνομία τώρα να διερευνά τι πήγε λάθο και αυτή τη φορά, καθώ ήταν ένα αγώνα υψηλού κινδύνου. είχε κινητοποιηθεί η δύναμη, είχαν εκεί επιτόπου σπεύσει ισχυρέ αστυνομικέ δυνάμει και παρόλα αυτά τα επεισόδια δεν αποφεύχθηκαν. Μάλιστα. Χριστόφορε, σίγουρα θα έχει συνέχεια να δούμε οι αστυνομικέ έρευνε τι θα βγάλουν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ και συνεχίζουμε με τα ελληνικτουρκικά. Εντυπωσιακή χαρακτηρίζει.